θέατρο, σινεμά, μουσεία, συναυλίες. Όλα αυτά, η θέση τους είναι εκεί που είναι. Είναι στο θέατρο, είναι στην αίθουσα την κινηματογραφική, είναι στο μουσείο το πραγματικό κτλ. Υπάρχει μια τρομερή, ας πούμε, μια έκρηξη ανάγκης των ανθρώπων που έχουμε, ας πούμε, εγκλωβιστεί να έρθουν σε επαφή με οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Αυτό είναι το θετικό. Και υπάρχει μια τρομερή, ας πούμε, ζέση για να φάμε ό,τι προλάβουμε από ταινία, από θέατρο, από παράγωγο, ό,τι προλάβουμε. Υπάρχει μια μανία γιατί δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Εγώ παρακαλώ πολύ όλο τον κόσμο που με την ίδια ζέση, ας πούμε, online θέλει να καταβροχθήσει ό,τι βρει μπροστά του, με την ίδια ζέση και offline να γυρίσει στο θέατρο, να γυρίσει στο σινεμά, να γυρίσει στο θερινό σινεμά. Η θέση της ταινίας δεν είναι καινούριο αυτό που θα πω. Δεν είναι στην τηλεόραση μας την 50ρα με το surround. Δεν είναι εκεί. Η θέση της ταινίας είναι στο σινεμά. Και εγώ όταν πρώτο είδα τη μουτσούνα μου τη τηλεόραση, γιατί πρώτη φορά μου στείλε ο Ζαχαρίας, ας πούμε, ένα link να δω την ταινία με αγωνία και την είδα εδώ και την είδα και στο σινεμά, λέω, όπα, εδώ μιλάμε για άλλο πράγμα, όχι για άλλο, μιλάμε για άλλο. Καταλαβαίνω την ανάγκη του κόσμου να έρθει σε επαφή με την τέχνη, σχεδόν χαίρομαι που έχει ανάγκη ο κόσμος να έρθει σε επαφή με κάτι μεγαλύτερο από αυτό, αλλά επειδή υπάρχει ανάγκη και το θέμα είναι θέμα επιβίωσης πλέον για κάποιους ανθρώπους, για πολλούς ανθρώπους, και επειδή έρχομαι σε επαφή με φίλους σκηνοθέτες που μου, ο φόβος τους είναι ότι τελείωσε το σινεμά, τελείωσε η αίθουσα, τελείωσαν τα φεστιβάλ, όχι, δεν τελείωσε τίποτα και είναι στο χέρι μας να μην τελειώσει τίποτα και να επιστρέψουμε ακόμα πιο ζεστοί και κάπως πιο ερεθισμένοι σε σχέση με τη δουλειά μας. Και οι θεατές οφείλουν, το καταλαβαίνω το θέμα θα είναι και οικονομικό, αλλά εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα αντί να πιεις μια μπύρα, να πάρεις μια ταινία, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Τόσο έχουν. Τόσο έχει να πάει στο σινεμά. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη για να ολοκληρώσω, θεωρώ ότι ο κόσμος θα έχει πολύ ανάγκη να βγει έξω, θα έχει πολύ ανάγκη να φάνει αλληλέγγυος, οφείλει να είναι αλληλέγγυος και δεν μιλάω μόνο για εμάς. Εμείς, ας πούμε, κάνουμε και ένα επάγγελμα πολυτελείας εισαγωγικά, με την έννοια ότι αυτό, που τελικά δεν είναι τόσο πολυτελείας, και στην κλεισούρα το πρώτο πράγμα που έκαναν όλοι είναι να δουν καμιά ταινία και να διαβάσουν κανένα βιβλίο και να δουν καμιά παράσταση, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι η αλληλεγγύη οφείλει να είναι πρωταγωνίστρια μετά από όλη αυτή τη λέλαπα που ζούμε. Κυρίως για τον συνάνθρωπό μας που δεν τα βγάλει πέρα. Κυρίως για αυτούς, ας πούμε. Αλλά και εκ των υστέρων για τους ανθρώπους που κάνουν κάτι τελικά πολύτιμο.